Μιχόμε, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τους όσους περισσότερους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και τους επικεφαλείς και περιφερειακές εκλογές. Ο Μιχάλης Ολιαπάκης είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα κυρία Τσακεράκη. Τι καλημέρα, κύριε. Πώς είστε? Τρέχουμε. Τρέχετε. Πώς είναι το κλίμα τώρα εσύ της Πράτης που είσαι και έτσι πιο... πώς το λένε, διαδικτυακός, συνδεδεμένος, συντονισμένος. Και επικοινωνώντας. Για πες. Εντάξει, το κλίμα είναι καλό. Φαίνεται να την Κυριακή να αλλάζουμε δήμαρχο. Την πρώτη Κυριακή εσείς το πάρετε. Όχι την πρώτη Κυριακή, δεν θέλω να είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά σίγουρα θα είναι το πρώτο βήμα για να αλλάξουμε και το δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Και να αλλάξουμε γενικώς σαν πόλη, σαν δήμος. Ήσουν στη Δημοτική Ενότητα της Ιεράπετρας και τώρα είσαι... κοινότητα, τέλος πάντων, ενότητα, εντάξει. Τώρα είσαι στο κεντρικό ψηφοδέλτιο, έτσι. Ναι, ακριβώς. Θες να μας πεις έτσι δύο κουβέντες για τη λειτουργία. Δηλαδή, είναι απαραίτητη, έκανε δουλειά? Γιατί εδώ πέρα βλέπω 500 εισηγήσεις, οι οποίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες δεν, ούτε καν από ό,τι κατάλαβα, συζητήθηκαν. Ακριβώς. Τι μας λέτε λοιπόν εσείς, ότι θα αλλάξετε, θα είστε πιο, θα σέβεστε τη δημοτική, την κοινότητα και τις κοινότητες, όχι μόνο της Ιεράπετρας, αλλά και τις κοινότητες στις υπόλοιπες, στα χωριά μας. Για πάμε. Έχουμε σαν παράταξη ένα από τα κύρια, το κύριο μέλημα για την επόμενη μέρα είναι να επανέλθει η δημοκρατία, αυτό σε όλες τις φάσεις. Από το πώς ακούμε τις κοινότητες και τα συμβούλια, γιατί αυτά ουσιαστικά εκπροσωπούν και τους πολίτες, τους δημότες και των χωριών και της πόλης. Και πώς όχι... θα το κάνετε αυτό, δηλαδή πες μας ένα παράδειγμα. Εγώ αυτό που ας πούμε, ξέρω εγώ ως παράδειγμα, είναι αυτό που κάνετε τώρα, σε τέτοιο και τρέχετε όλοι στα χωριά, που και ο κόσμος το θεωρεί λίγο σαν κοροϊδία, να το πω έτσι. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ένας προγραμματισμός και να μην μένουν οι κοινότητες στο έλεος χωρίς τη δημοτική αρχή να είναι παρούσα μια φορά ας πούμε το μήνα, μια φορά ξέρω το δίμηνο, αλλά να είναι κοντά, όχι μόνο με τον πρόεδρο της αρεσκίας της, να είναι κοντά στον πολίτη. Για πάμε να ακούει τα πρόγραμμα, να φουγκράζεται. Κοιτάξτε, εγώ θα προτιμούσα να μην πατάει κανένας αντιδήμαρχος ή κανένας δήμαρχος στις κοινότητες, αλλά τα προβλήματα της κοινότητας να επιλύονται μέσω των συμβουλίων τους, παρά να είμαστε εκεί και να βγάζουμε φωτογραφίες όπως γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, δεν σου λέω για να βγάζεις και μια φωτογραφία, να αναλύσεις και το πρόβλημα. Ακριβώς. Έτσι, να το ιεραρχήσεις, να ακούσεις τις ανάγκες των χωριών, ας πούμε, της κοινότητας της Ιεράπετρας. Το πρόβλημα στην αυτή τη δημοτική περίοδο που λύγει 31-12 ήταν αυτό ακριβώς, ότι η Δημοτική Αρχή είχε 5 προέδρους οι οποίοι τον υποστήριζαν τη Δημοτική Αρχή. Ήταν εκλεγμένοι. Ακριβώς. Οπότε έδινε βάρος περισσότερο σε αυτό, με αποτέλεσμα οι υπόλοιπες κοινότητες να κατατούν λάστρες. Εγώ το έχω ξαναπεί δημόσια γιατί αυτό ήταν. Και αυτές οι 5 κοινότητες οι οποίες σχεσινόμενα διακόπτω, αλλά και οι 5 ενδεικτικός αριθμός, ούτε στεγοποιημένος. Δηλαδή, ο εκλεγμένος μαζί μου ήταν να έχει διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τον... Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, η Παχιάμος, ας πούμε, είναι τέτοια περίπτωση, παράδειγμα, που δεν ήταν εκλεγμένος ο κύριος Ραπάνης. Ναι, αλλά κατεβαίνει τώρα υποψήφιος. Ναι, λέω, όμως δεν ήταν. Να μας πει ο κύριος Ραπάνης τι έργα έχουν γίνει στην Παχιάμου. Αυτό. Δηλαδή έχουν λυθεί τα προβλήματα? Γιατί εμείς από τη βόλτα που κάναμε στην Παχιάμου δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα του χωριού. Να. Το ότι αλλάξαν 5 στήλους, ας πούμε, και μιλάω για την Παχιάμου, αλλάξανε το 5 σώματα φωτισμού στην παραλία, δεν είναι. Ή γίνανε αναπλάσεις. Ποιες αναπλάσεις γίνανε? Δεν είχε η δημοτική ενότητα της Ιεράδας, ήταν στα σκοτάδια. Ακριβώς. Όλα τα χρόνια. Θες στην Παχιάμου φως. Δεν είναι μόνο αυτό το φαινόμενο, αυτό που πήγα να πω προηγουμένως. Ναι. Έχει να κάνει με αυτούς και ακόμα που έχουν εκλεγεί με την πλευρά, ας πούμε, του δημάρχου. Όταν ερωτούνται, υπάρχουν και περιπτώσεις, έχουν έρθει στη γνώση μας, που οι οποίοι λένε δεν έχουμε κάποια προβλήματα και έχει η δημοτική ενότητα αυτή, έχει τα προβλήματά της. Εσείς το ακούσμά σας θα είναι μόνο στους εκπροσώπους εκεί της δημοτικής ενότητας ή και με τον κόσμο? Εγώ το έχω δηλώσει εξ αρχής. Από τη στιγμή που ο κόσμος μας επιλέξει για να διοικήσουμε το Δήμο,
όλη η ανάπτυξη ή η προσοχή θα κατανέμεται ισομερώς σε όλο το Δήμο, από άκρη σ' άκρη. Αυτό, με τι αυτό... κριτήριο, Μιχάλη Λεπάκη? Σίγουρα με προτεραιοποιούμε τις ανάγκες. Τι κριτήριο? Σίγουρα προτεραιοποιούμε τις ανάγκες και όχι ούτε με εκδικητικές πρακτικές, ούτε αυτός είναι δικός μας, κατέβηκε με την παράταξή μας, άρα θα δώσουν περισσότερο βάση, ή αυτός κατέβηκε με μια άλλη παράταξη, εκλέχθηκε, άρα τον αφήνουν στο απ' έξω. Όχι. Κατανέμουμε, προτεραιοποιούμε τις ανάγκες, σίγουρα, και σίγουρα θα δώσουμε βάση σε όλο το Δήμο. Όταν λέμε δημοκρατία, να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, γιατί έχει μπει στο τραπέζι δυνατά από το συνδυασμό σας. Τι δεν λειτουργεί, δηλαδή, όταν λέμε δημοκρατία, πώς το έχετε στο μυαλό σας εσείς? Τι λειτουργεί? Θέλουμε να δούμε λίγο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι και η κεφαλή του Δήμου. Ναι. Δηλαδή, ποιο είναι το παράπονό σας, ας πούμε, από τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου? Τι δεν πάει σωστά? Στα γενικά πλαίσια, η δημοκρατία προϋποθέτει και πολυφωνία. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπήρχε πολυφωνία, που σημαίνει ότι ναι, μεν μπορώ να συμφωνώ σε κάποια πράγματα με τη Δημοτική Αρχή, αλλά δεν μπορώ να συμφωνώ σε όλα. Αλλιώς θα ήμασταν υποψήφοι της Δημοτικής Αρχής και όχι μιας άλλης παράταξης. Δηλαδή για την αντιπολίτευση, ας πούμε, που ουσιαστικά ενσωματώθηκε. Ακριβώς. Στην παράταξη. Ακριβώς. Όσοι θυμούνται, όσοι παρακολουθούν τα Δημοτικά Συμβούλια και γενικώς το τι γίνεται στο Δήμο μας, αυτό που θα καταλάβουν είναι ότι μόνο μία παράταξη, αυτή του Αργύρου του Πανταζή, έκανε αντιπολίτευση, γιατί αυτό τον όρισε ο κόσμος να κάνει. Δηλαδή ήταν ο μοναδικός που εκλέχθηκε να κάνει αντιπολίτευση και έκανε αντιπολίτευση. Να. Αυτό είναι το βασικό. Επειδή ήταν μόνο... Αλλά ψήφισε πάλι τα περισσότερα έργα, τα έχει ψηφίσει. Εννοείται ότι τα έχει ψηφίσει. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι ότι αντιδρούμε για έργα που ψηφίσαμε, που ψήφισε η παράταξη του Πανταζή. Το θέμα είναι ο τρόπος που έγιναν. Να. Δηλαδή, την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας την ψήφισε ο Πανταζής και η παράταξη. Αλλά δεν ψήφισε να κοπούν τα δέντρα ή δεν ψήφισε να κάνουν ό,τι θέλουν οι εργολάβοι ή η Δημοτική Αρχή, αφού είχε και την επιστασία ο Δήμος. Το παραλιακό, την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου την ψήφισε. Δεν υπάρχει έργο που να μην έχει υπερψηφιστεί. Κανένας δεν είπε ότι δεν θέλουμε έργα. Και αν αυτό βγαίνει από τη Δημοτική Αρχή, αυτό είναι λάθος. Είναι ψέματα και μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Δηλαδή, ως προς τον τρόπο. Ακριβώς. Και την ολοκλήρωση ή τέλος πάντων το χρονοδιάγραμμα και τον έλεγχο. Ο τρόπος και. Έτσι όπως γίνουν τα έργα. Δεν έχει να κάνει με τα έργα. Όλοι θέλουμε να γίνονται έργα στην πόλη, αλλά να γίνονται έτσι όπως πρέπει και όπως λένε οι μελέτες. Βασικό. Άρα, ας πούμε, σαν συνδυασμό τώρα, αυτά τα έργα θα τα ξαναδείτε? Τι λέει ο συνδυασμός? Ο συνδυασμός λέει ότι θα υπάρχει μια ομάδα η οποία αποτελείται ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από πολιτικούς μηχανικούς. Δεν θα αλλάξουμε κάτι στα έργα, γιατί δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μπρος πίσω, ούτε να σπαταλάμε χρήματα. Αυτό που θα κάνουμε στο μέλλον είναι να φροντίζουμε να γίνονται τα έργα όπως πρέπει να γίνονται. Να είναι χρηστικά, να είναι σύμφωνα με τις μελέτες και όπως προβλέπονται, και ακόμα και τη λάμπα που θα μπει. Και εννοείται ότι επειδή ο Δήμος έχει συνέχεια, σίγουρα θα κοιτάξουμε και τα έργα τα οποία τρέχουν ήδη. Δηλαδή οι μελέτες οι οποίες είχαν γίνει, όπως αναφέρατε, στην πλατεία κλπ. Θα γίνει έκδοτος με ένας εργολάβος, θα ζητήσετε να το ξαναφτιάξει. Η μελέτη ήταν έτσι όπως τελικά προέκυψε ή υπήρξε αλλαγή και κόπηκαν τα δέντρα? Το προέβλεπε δηλαδή η μελέτη αυτό? Όχι, η μελέτη δεν προέβλεπε το κόψιμο των δέντρων πουθενά, σε κανένα τη σημείο. Επίσης δεν ξέρω αν φτιάχτηκε μετά, αλλά δεν υπάρχει ούτε φυτοτεχνική μελέτη στο κομμάτι το οποίο κόπηκαν τα δέντρα. Η μελέτη προέβλεπε διαφορετικού πάχους πλάκες και μπήκαν πολύ μικρότερο πάχος στις πλάκες. Αυτό κάτι λέει, γι' αυτό έχει βουλιάξει όλη η πλατεία, γι' αυτό σπάνε οι πλάκες, γι' αυτό δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα και είναι και ένας λόγος στο οποίο εγώ δημόσια αμφισβητώ όλα τα έργα. Όλα τα έργα που έχουν γίνει από αυτή τη Δημοτική Αρχή. Γιατί έργο το οποίο χρειάζεται παρεμβάσεις
για να διορθωθεί ή για να ολοκληρωθεί, για μένα δεν είναι ολοκληρωμένο έργο. Δηλαδή δεν είναι δυνατό να κάνουμε το αντιδιαπρωτικό, να ανοίξω μια παρένθεση, είναι αντιδιαπρωτικό έργο και όχι νέα παραλλή από το... Να. Που το... το έχουμε ονομάσει. Το ονομάζει η Δημοτική Αρχή, από εκεί ξεκίνησε. Είναι αντιδιαπρωτικό έργο, δεν χρειάζεται, δεν είναι ένα έργο τελειωμένο όταν έχουμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα 15 χρόνια, ότι για 15 χρόνια θα πρέπει να γίνονται συχνές παρεμβάσεις, χωρίς να έχουν κοστολογηθεί, χωρίς δεσμεύει την επόμενη Δημοτική Αρχή να ψάχνει συνεχώς ένα κονδύλι το οποίο θα πρέπει να ρίχνει κάθε χρόνο στην παραλία, παρασύρθηκα κι εγώ, να ρίχνει ένα κονδύλι, να ψάχνει συνεχώς ένα κονδύλι για να αναπληρώνει την άμμο στο αντιδιαπρωτικό. Δεν είναι έργο. Άρα, αυτό. Άρα θα το ξαναμελετήσετε, δηλαδή θα το ξαναδείτε αυτό, παράδειγμα. Σίγουρα θα το ξαναδούν αυτοί που έχουν και τις γνώσεις και τα... τις γνώσεις να δούνε τι δεν πάει σωστά. Σίγουρα θα πρέπει να δούνε το θέμα το οποίο δεν είχαν προβλεφθεί. Και αυτό ίσως δείχνει και μια προχειρότητα στη μελέτη του έργου, το τι θα γίνουν οι αγωγοί των ομβρίων. Έτσι, σίγουρα θα τα ξαναδούμε, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να διορθωθεί κάπως η κατάσταση και να γλιτώσουμε και χρόνο και χρήμα στο να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το έργο. Μάλιστα. Καθαριότητα. Πολλές φορές, έτσι, σε διαβάζουμε τέλος πάντων όλοι όσοι έχουμε φίλο. Η κυρία Ρουμελιωτάκη μας είπε ότι okay, κάνει μια σοβαρή προσπάθεια. Οι πολίτες πρέπει να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια για να έχουμε μια καθαρή πόλη. Έτσι. Εσείς κύριε Λιαπάκη τι λέτε γι' αυτό? Εγώ λέω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε όχι να πάμε στο 8 στα 10 που είπε η κυρία Ρουμελιωτάκη, αλλά να πάμε στο 3 στα 10. Αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε. Η κατάσταση με την καθαριότητα έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει και στην πόλη, έχει ξεφύγει και στα χωριά. Δεν υπάρχει χωριό το οποίο να μην έχει πρόβλημα με την καθαριότητα, είτε γιατί δεν περνάει συχνά το απορριμματοφόρο, είτε γιατί δεν φτάνουν οι κάδοι. Δεν φτάνουν, δηλαδή υπάρχουν πολλά παράπονα. Χθες διάβαζα για το κάτω χωριό, το οποίο υπάρχουν 5 κάδοι. Έτσι. Εμείς τι λέμε? Εμείς θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Η καθαριότητα και γενικά η καθημερινότητα σε ένα δήμο είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μάλιστα λέει και η κυρία Ρουμελιωτάκη, μας είπε χθες εδώ, ότι δεν μπορεί να αλλάξει και ο σχεδιασμός του ΕΣΔΑΚ και να έχουμε, ας πούμε, εδώ να χωροθετήσουμε κάτι εδώ προκειμένου να γλιτώσουμε τα 1 εκατομμύριο ευρώ που δίνουμε στα σκουπιδό ταξίδια. Υπάρχει κάποια βάση που λέτε ότι εμείς μπορούμε, θα διαπραγματευτούμε? Δηλαδή πού το στηρίζετε αυτό που λέτε? Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι έψαξε, γιατί δεν το γνώριζα αυτό. Ο περιφερειακός σχεδιασμός και κατ' επέκταση όλοι οι σχεδιασμοί σε κατώτερο επίπεδο, όπως το τοπικό, ας πούμε, ψηφίζεται ανά 5 χρόνια. Ο ΕΣΔΑΚ, οι αποφάσεις, ο περιφερειακός σχεδιασμός που γίνεται από τον ΕΣΔΑΚ ψηφίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οπότε εκεί σίγουρα μπορούν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις ώστε να αλλάξει λίγο ο κανονισμός και να μπορούμε να έχουμε μια άλλη διαχείριση των απορριμμάτων. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι διαχείριση γίνεται τώρα. Όταν η ανακύκλωση μέχρι και σήμερα μεταφέρεται στον Άγιο Νικόλαο και πετιέται μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια. Ναι, αλλά εννοείται. Δεν ξέρουμε να κάνουμε ανακύκλωση, σου λέει και ο άλλος. Ανακύκλωση ξέρουμε να κάνουμε. Εγώ βλέπω τους κάδους, εντάξει, εννοείται ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, στην πλειοψηφία τους είναι ανακυκλώσιμη υλικά. Οπότε θεωρώ ότι έχει μπει ήδη το μικρόβιο της ανακύκλωσης σε όλους τους δημότες. Και είναι κακό να κουνάμε συνεχώς το δάχτυλο στους δημότες για πράγματα τα οποία εμείς δεν φροντίζουμε να τα παρέχουμε. Δεν είμαστε γλουσούζες, δηλαδή, αντιλαμβάνουμε. Είμαστε γλουσούζες. Είμαστε γαϊδούρια. Εγώ μας λέω γαϊδούρια. Γιατί, άρα έχει δίκιο ο αντιδήμαρχος, ας πούμε. Ως ένα βαθμό ναι, αλλά δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο δημότης. Ο δημότης θα το κάνει μία, θα το κάνει δύο, στο τέλος θα το πετάξει εντός εισαγωγικών το σύστημα έξω μόνο του και θα τον αναγκάσει
να κάνει και αυτός ανακύκλωση, είτε στο σπίτι του είτε στους κάδους. Θα είναι ολόκληρη. Πώς θα πιστεί δηλαδή? Πώς θα πιστεί, είναι βασικό. Είναι βασικό το πώς θα πιστεί. Θεωρώ ότι για να πιστεί ένας δημότης να κάνει ανακύκλωση, θα πρέπει να του παρέχεις όλα αυτά που χρειάζεται για να τον αναγκάσεις να κάνει ανακύκλωση. Δεν εννοώ για πρόστιμα, εννοώ ότι όταν υπάρχει ένα μπλε κάδος και ο πράσινος κάδος είναι σε απόσταση 300 μέτρων, θα πάει ο άλλος και θα πετάξει τα σκουπίδια του εκεί. Ή, να του τη διευκολύνει, δηλαδή, και να του κάνει εύκολη τη ζωή, ακριβώς, και την πρόσβαση. Ακριβώς. Δηλαδή, ένα... Δεν ξέρω, εμένα πλέον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου, να έχει μοιραστεί. Ξέρετε, δεν ακούνε όλοι οι δημότες ραδιόφωνο ή δεν έχουν όλοι Facebook να τα διαβάζουν. Στην αντίληψή μου δεν έχει πέσει ποτέ να έχει μοιραστεί με το λογαριασμό του νερού ή της ΔΕΗ ένα έντυπο που να λέει τι ανακυκλώνουμε και τι όχι. Τι πετάμε σε ποιο κάδο και τι πετάμε στον πράσινο κάδο. Mm. Η διαχείριση των απορριμμάτων μειώνει και το κόστος. Να. Έτσι. Mm-hmm. Και τώρα μην ξεχνάμε βέβαια και το επόμενο στάδιο, το οποίο θα διπλασιαστεί το κόστος, γιατί θα πηγαίνουν τα σκουπίδια μας θητεία. Mm-hmm. Διπλασιάζεται η απόσταση, διπλασιάζονται τα καύσιμα, διπλασιάζονται και οι φθορές. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι... Άρα θα ξεπεράσει το εκατομμύριο, ας πούμε, που δίνουμε τώρα. Σίγουρα. Mm-hmm. Σίγουρα. Mm-hmm. Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι το να μελετήσουμε και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα σμά στο μακρύ γυαλό, ώστε να μειώνεται η απόσταση. Δεν μπορεί το απορριμματοφόρο να πηγαίνει στο μακρύ γυαλό και να έρχεται εδώ να αδειάζει για να το ξαναπαίνει το φορτηγό στο μέλλον, να ξαναπερνάει από το μακρύ γυαλό για να πηγαίνει στη θητεία. Μάλιστα. Τα σκούπιδα ταξίδι συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Mm. Και έχουμε ευθύνη. Να. Και εμείς σαν δήμος, σαν δημότες, έχουμε ευθύνη που αφήσαμε να γίνει ναι, κάτι τέτοιο. Η ευθύνη είναι και διαχρονική, αν μου επιτρέψεις να πω. Εννοείται, δηλαδή δεν είναι μόνο της παρούσας δημοτικής αρχής. Είναι από τότε που σχεδιαζόταν αυτό, γιατί είναι πολλά χρόνια πριν. Έτσι, δεν είναι μόνο. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω κι εγώ πόσο ευθύνη έχουν όμως τα χωριά. Ναι. Κατά πόσο έχουν τα χωριά ευθύνη, τα οποία η αποκομιδή των σκουπιδιών, όπως προηγουμένως είπατε, γίνεται μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά τις 10 μέρες. Οι κάδοι δεν αδειάζουν ποτέ, οπότε προφανέστατα. Όλο αυτό ποτέ δεν είχαν φωνή τα χωριά να πούν. Έχουν φωνή, απλά δεν εισακούγονται. Ακριβώς. Όσον αφορά το πώς, παιδιά, θα μπορούμε τα χωριά μας να κρατήσουμε καθαρά, εσείς έχετε κάποιο σχέδιο έτσι ώστε να υπάρχει πιο συχνή αποκομιδή για τα χωριά? Γιατί εκεί είναι να υποφέρει πολύ το σύστημα. Κοιτάξτε, προσωπικά κατάθεσα μερικές προτάσεις, το οποίο εν μέρη, στο σύνολό τους βασικά, υιοθετήθηκαν και από την παράταξή μας. Το σημαντικότερο όλο είναι το πώς διαχειρίζεσαι και το προσωπικό που έχεις, αλλά και τα οχήματα και τον εξοπλισμό που έχεις. Αυτό που λέμε είναι να απευθυνόμαστε και να συζητάμε με αυτούς που γνωρίζουν. Ποιοι γνωρίζουν? Οι υπάλληλοι της καθαριότητας. Οι υπάλληλοι της καθαριότητας γνωρίζουν πού βρίσκεται, πού πρέπει να υπάρχουν κάδοι, πού δεν χρειάζονται κάδοι, πού είναι επικίνδυνα σημεία, πώς θα φτιαχτεί το δρομολόγιο έτσι ώστε να είναι και πιο γρήγορη η αποκομιδή, εννοώ να γλιτώνουμε εργατόρες, ώστε να δίνουμε και τη δυνατότητα συνολικά να αυξάνουν και τα δρομολόγια προς μια περιοχή. Έτσι. Ξέρουν οι υπάλληλοι πού χρειάζεται τι. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Mm. Ποτέ δεν έχουν κληθεί οι υπάλληλοι της καθαριότητας να πούνε, παιδιά, αυτό εκεί έχουμε πρόβλημα, χρειαζόμαστε κάδο. Mm. Εκεί είναι επικίνδυνο. Που υπάρχει σημείο το οποίο είναι επικίνδυνο και τους αναγκάζουν να μαζεύουν από εκεί τον κάδο, με κίνδυνο να προκληθεί το ροχαίο. Mm. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση και κυρίως με τους υπαλλήλους της καθαριότητας και σίγουρα με όλους τους προέδρους και τα τοπικά συμβούλια όλων των κοινοτήτων, να κάνουμε ένα σχεδιασμό για την καλύτερη διαχείριση και τα χωριά να είναι καθαρά όσον αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών,
και οι υπάλληλοι να βγάζουν εντός εισαγωγικών λίγο πιο ξεκούραστα και πιο ασφαλή δρομολόγια. Άλλος προγραμματισμός, ωραία. Νεολαία, κτίρια, σχολικά, μουσικό γυμνάσιο που είστε και πρόεδρος εδώ. Για την νεολαία έτσι πρόταση, τι γίνεται εκεί. Λείπει βέβαια το 18-25, λείπει από την πόλη. Εκεί θα ήταν μια πολύ ωραία, ας πούμε, να έχουμε μια σχολή τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει αποψηλωθεί η Ιερά Πέτρα τελευταία χρόνια. Έχει αποψηλωθεί, ευθύνη φέρουν όλοι για την... προσπαθώ να επιρρύψω συνεχώς ευθύνες, αν και δεν είναι σωστό, αλλά έχω μάθει να λέω τα πράγματα όπως είναι. Ευθύνες έχουν όλοι για την αποψήλωση των υπηρεσιών και του ΤΕΙ από την Ιερά Πέτρα. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να ξαναβάλουμε στο χάρτη την Ιερά Πέτρα σαν περιοχή με κάποια σχολή. Θέλει δουλειά, θέλει τρέξιμο, θέλει πολλές... Πολιτική βούληση. Κυρίως πολιτική βούληση. Mm-hmm. Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση να πιέσουμε την κυβέρνηση, τα Υπουργεία όπου χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια σχολή εδώ. Mm-hmm. Τα σχολεία, εντάξει, τα ξέρουμε. Θεωρώ και εσείς μέσα από τα ρεπορτάζ που κάνετε γνωρίζετε πολύ καλά τι θέματα υπάρχουν στα σχολεία. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο ειδικό σχολείο που είναι πολύ σημαντικό και είναι και ένα θέμα το οποίο μας έκανε γνωστούς πέρα το ότι η αντιπολίτευση δυσμιμεί το Δήμο, έχουμε και αυτό που είναι μια μεγάλη διαφήμιση και το χρεώνεται αποκλειστικά και μόνο η Δημοτική Αρχή. Ξέρετε το Δημοτικό Σχολείο σε τι κατάσταση επικρατούσε. Δηλαδή τα παιδιά κάνανε μάθημα σε χαρτόκουτες, πολλές τάξεις. Άλλαξε αυτό, Μιχάλη. Το μόνο που γνωρίζω, το μόνο που γνωρίζω είναι ότι φύγανε μόνο οι χαρτόκουτες και μπήκαν κάποια κλιματιστικά. Και πριν 4-5 μέρες έμαθα ότι πήγαν και δύο τραπέζια με κάτι καρέκλες. Ίσως γιατί πρόοδο πάντως. Ναι. Πρόοδο δεν είναι, θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε για την κατάσταση αυτή. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε για πολλά πράγματα στο Δήμο, το οποίο προσπαθούμε να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί και να μην τα κουμπάμε γιατί κανείς ζεις. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε ότι λειτουργεί στο Δήμο μας μια δομή αμαία, το οποίο θα έπρεπε να ήταν κλειστή. Δεν υπάρχει. Για ποια δομή τίποτα. Μιλάμε τώρα? Για ιδιωτική δομή. Α, okay. Θεωρούμε, καθόμαστε και μιλάμε για το ΚΔΑΠ αμαία και πανηγυρίζουμε. Ναι, ωραία, πολύ καλή κίνηση, εγώ χειροκροτώ. Πώς φτιάχνει? Γνωρίζετε ότι στο ΚΔΑΠ αμαία που έχει αυτή την ιδιωτερότητα με τα παιδιά που είναι μέσα, ότι υπάρχουν τσαμαρίες 2 μέτρα χωρίς καμία προφύλαξη, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας? Θα πάει ένα παιδί να πέσει πάνω και θα σπάσει τα Μαρία. Ναι, αλλά αυτό δεν φτιάχτηκε με κάποιες προδιαγραφές, ας πούμε. Φτιάχτηκε. Φτιάχτηκε με τις προδιαγραφές. Δεν ξέρω αυτό. Δυστυχώς δεν έχω δει τη μελέτη. Αυτό που έχω δει είναι ότι βγήκαν κάποιες αποφάσεις από την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο μείωναν τα χρήματα που έπαιρνε ο εργολάβος, λόγω του ότι άλλαξε κάποια χαρακτηριστικά από αυτά που προέβλεπε η μελέτη. Mm. Αυτό έχω δει. Mm. Ναι. Το τζάμι από 3 χιλιοστά, ας πούμε, έγινε 2. Προσπαθώ να δω να μάθω αν αυτό επηρεάζει γενικότερα την ασφάλεια του κτηρίου. Το έχουν αναλάβει η ομάδα των μηχανικών που έχουμε στην παράταξή μας. Θα το δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Θα το δούμε λοιπόν. Ωραία. Οπότε εσείς, εφόσον είστε η νέα Δημοτική Αρχή την επόμενη πενταετία, θα λειτουργείτε με δημοκρατικά, με έμφαση στις δημοτικές κοινότητες, στις κοινότητες, έτσι να θα ακούτε τους ανθρώπους και θα δώσετε έμφαση στην νεολαία, στα σχολεία, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερη στήριξη και αγκαλιά, όπως καταλαβαίνω, με ευαισθησία και συνέστηση. Μιχάλη Λιαπάκης, Γιάννης Γουλιδάκης, Κυριακή Κοντή, πώς το λένε, Κυριακή Κοντή. Φτάνει.
Έτσι, ψηφίζουμε ουσιαστικά τώρα δημοτικούς συμβούλους, το κεντρικό ψηφοδέλτιο ο Μιχάλης Ολιαπάκης, κεντρικό ψηφοδέλτιο, το ξαναλέω, δεν ξέρω τι θες άλλο να πούμε. Γιατί τώρα, τελευταίες ώρες, έτσι, τι να πούμε τώρα. Στον κόσμο θα σε ψηφίσουμε τώρα, ναι. Αν είναι ο κύριος Γουλιδάκης και δεν κάτι δεν σ' αρέσει, θα κάνεις αντιπολίτευση. Εννοείται. Είναι, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να κάνει ο καθένας, αν θέλουμε να πάει ένα βήμα μπροστά. Και το κακό είναι ότι μέχρι σήμερα η αντιπολίτευση και ο αντίθετος λόγος από αυτήν τη δημοτική αρχή ήταν σημείο το οποίο και μόνο από αντίδραση γινόταν. Ενώ θα μπορούσε αυτός που ουσιαστικά δημιουργεί τις πολιτικές είναι η αντιπολίτευση, δεν είναι η κυβέρνηση, η δημοτική αρχή. Εάν η δημοτική αρχή είναι έξυπνη και φέρεται έξυπνα, εκμεταλλεύεται την αντιπολίτευση και τον αντιπολιτευτικό λόγο ώστε να διορθώσει πράγματα και λάθη που πιθανόν να έχει κάνει, και έτσι χαίρει και τις εκτίμησεις του κόσμου, αλλά και σιωπά και φημώνει εντός εισαγωγικών με όλη τη σημασία της λέξεως την αντιπολίτευση, γιατί λέει κοίταξε εγώ είπες αυτό και το κάναμε, οπότε ηρέμησε, κάλμαρε λίγο. Οπότε η αντιπολίτευση λοιπόν χρειάζεται, άρα αυτό που λέτε ότι ας πούμε χρειάζεται αν πολυφωνία. Κάτι είναι να πω θα το πω. Χρειάζεται πολυφωνία, να. Χρειάζονται αντίθετες απόψεις ακόμα και αν είναι λάθος, χρειάζεται το να κρίνουμε και την ίδια μας την παράταξη σε λάθη τα οποία να. Γίνονται και καλό θα είναι να αναγνωρίζουμε όλοι τα λάθη και να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλης Λιαπάκης, κεντρικό ψηφοδέλτιο, Γιάννης Γουλιδάκης. Μιχάλη μου, καλή επιτυχία. Σου καλή εύχομαι. Δουλειά. Σας ευχαριστώ και πολύ. Και καλή δύναμη, γιατί ναι. Καλή υπομονή σε εσάς, γιατί... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι, είσαστε δεν πλέον... αναγνωρίζω το έργο μας, οφείλω να πω, να σου πω.